Ο ρόλος του σύγχρονου σχολείου θα βρεθεί στο επίκεντρο του συνεδρίου που στις 17 με 20 Μαΐου πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με θέμα «Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας». Σύμφωνα με τον κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Γιώργο Καψάλη, η θεματική του είναι διευρυμένη καθώς περιλαμβάνει από τα νέα σχολικά εγχειρίδια και προγράμματα μέχρι την ειδική αγωγή και την διαπολιτισμική εκπαίδευση. Είναι χαρακτηριστικό πως σε αυτό συμμετέχουν πανεπιστημιακοί καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ οι εισηγήσεις ξεπερνούν τις 200. Όπως τόνισε ο κ. Καψάλης, οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στον χώρο της εκπαίδευσης έχουν δώσει μια νέα προοπτική στο ρόλο του σχολείου και κατ' επέκταση δράσεις όπως το συγκεκριμένο συνέδριο δίνουν τη δυνατότητα να αναπτυχθεί καλύτερα το σχολείο μέσα από αυτές τις αλλαγές. Αναφορικά με το κατά πόσο πράγματι κάποιος είναι ικανοποιημένος από το επίπεδο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή όχι, θα έλεγα είναι αλήθεια πως τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και αλλαγές οι οποίες δίνουν μια νέα προοπτική. Θα μπορούσα για παράδειγμα να αναφέρω το ολοήμερο σχολείο, θα μπορούσα να αναφέρω την ευέλικτη ζώνη, θα μπορούσα να αναφέρω τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, αν θέλετε ακόμα και την πρώτη επικοινωνία δασκάλων και μαθητών με τις νέες τεχνολογίες. Ωστόσο το ερώτημα, το κυρίαρχο ερώτημα το οποίο τίθεται, είναι αν όλες αυτές οι καινοτομίες έχουν μία συνέχεια ή αποτελούν απλώς την απαρχή μιας προσπάθειας η οποία ενδεχομένως στην πορεία ατονεί, θα έλεγα, για να μην πω ότι εγκαταλείπεται. Στην ίδια θεματική θα ενέτασα ασφαλώς αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει με τα νέα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία είναι αλήθεια ότι δίνουν μία όθηση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Φαντάζομαι λοιπόν ότι μέσα από τις εισηγήσεις των συνέδρων όλες αυτές οι παράμετροι θα αναδειχτούν και θα δώσουν χρήσιμα συμπεράσματα.